Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο στούντιο και θέλω να σας πω ότι εκτός από την ταινία Λίκε Λίκε είσαι εδώ, η οποία θα προβληθεί στο Κάνω Σινεμά του Χρήστου Αρώνη στις 2 και 10 την Κυριακή, επίσης θα προβληθεί και η ταινία All Star Breakfast. Σε ένα πρωινό πολλών αστέρων, ένα ζευγάρι θα γευτεί άλλη μία δόση ρουτίνας, πασπαλισμένη με μερικές εκπλήξεις. Σενάριο σκηνοθεσία Θεοφύλακτος Αργυρού και παίζουν η Εύα Ζαμπατάκη και ο Θεοφύλακτος Αργυρού επίσης. Δείτε την ταινία και αυτή και την άλλη και περιμένουμε φυσικά και τις δικές σας ταινίες. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις από την αγαπημένη μας αστρολόγο Ολυμπία Χριστοδουλή από το myastro.gr. Καλησπέρα, Ολυμπία. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Εσύ? Παλεύουμε όλοι γιατί είναι λίγο περίεργες οι μέρες. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Ερμής είναι ανάδρομος αυτές τις μέρες? Είναι. Ναι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Για πες μας, τι θα ζήσουμε αυτό το τριήμερο? Καλό μήνα και σε σένα. Καλό μήνα σε όλους. Και στις τηλεθεατές μας, σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα. Έτσι. Είναι δύσκολος μήνας γενικά? Συνοδεύει καλά αυτός ο μήνας, με την έννοια ότι έχουμε μια νέα σελήνη, η οποία συνοδεύεται με την ολική έκλειψη Ηλίου στο Σκορπιό, στο δεύτερο δεκαήμερο του Σκορπιού. Και η διάρκεια της έκλειψης αυτής θα είναι τουλάχιστον μέχρι τις 17 Νοεμβρίου, που θα έχουμε και την Πανσέλινο στο ζώδιο του Ταύρου. Μάλιστα. Είναι μία νέα σελήνη η οποία έχει να κάνει πάρα πολύ με τα οικονομικά μας. Δηλαδή θεωρώ ότι θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές, πάρα πολλές διεργασίες οι οποίες θα γίνουν την περίοδο αυτή. Οι οποίες και θα λειτουργήσουν και αρκετά πιεστικά. Είναι μία περίοδο που θα βγάλει και αρκετό παρασκήνιο, θα βγάλει και αρκετές ίντρικες, θα βγάλει και αρκετά σκάνδαλα τα οποία μπορεί να λειτουργήσουν πιέζοντας τις καταστάσεις σε ό,τι αφορά περισσότερο τα οικονομικά. Και μπορεί να δούμε διάφορες κινήσεις, αλλαγές, οι οποίες αφορούν και το τραπεζικό σύστημα και τους δανεισμούς και τις οπηλές και τις συντάξεις. Όλα αυτά τα ωραία τα οποία μας απασχολούν πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα. Καλά, ας βρούμε πρώτα τα λεφτά για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Βασικά, γιατί να σου πω κάτι πραγματικά, ότι όσα και να παίρνει κάποιος τελικά, και δεν το συζητώ αν είσαι άνεργος, αλλά και να εργάζεσαι με έναν νορμάλ μισθό, δεν φτάνουν. Δηλαδή είναι απίστευτα ακριβή ζωή πλέον στην Ελλάδα. Τι να πω, και πώς φεύγουν οι μετανάστες, θα καταλήξουν μετανάστες σε άλλη χώρα στο τέλος. Μα ήδη φεύγει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολλοί κόσμος. Και νέοι άνθρωποι. Πάρα πολύ. Ναι. Ειδικά στα νέα παιδιά. Ναι. Ότι παίρνουν την απόφαση να μεταναστεύσουν, γιατί βλέπουν ότι εδώ το μέλλον είναι πάρα πολύ αβέβαιο. Και για τα επόμενα τουλάχιστον μια πενταετία, τουλάχιστον το μέλλον θα είναι εξίσου αβέβαιο και εξίσου και δύσκολο. Δεν θέλω να γινόμαστε μάρτυρες κακών πραγμάτων. Όχι, αλλά. Είναι μια πραγματικότητα την οποία οφείλουμε να τη δούμε. Βεβαίως, αυτό που λέω πάντα είναι ότι η αλλαγή έχει να κάνει με την προσωπική δουλειά που κάνει ο καθένας με τον εαυτό του, έτσι. Ναι. Γιατί αυτό από τη μία μεριά μας δίνεται οι δυσκολίες, αλλά από την άλλη μας δίνεται και η, αν θέλεις, η ευκαιρία να δουλέψουμε με τον εαυτό μας ο καθένας ξεχωριστά. Μάλιστα. Και να βάλουμε και μια νέα οπτική στη ζωή μας, έτσι. Σωστό αυτό. Οπότε και μέσα στην κρίση μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τον εαυτό μας. Οπότε ας επενδύσουμε σε κάτι τέτοιο τουλάχιστον. Στους εαυτούς μας και στην αλλαγή της φιλοσοφίας μας. Αυτό αν θέλεις είναι και το μήνυμα που δίνει αυτή η έκκληση σε πιο εσωτερικό επίπεδο. Ότι η αλλαγή είναι επιβαλλόμενη. Το θέμα είναι ο καθένας από εμάς πόσο εύκολα θα τη δει και πόσο θα τολμήσει να την κάνει, έτσι. Έτσι. Πάμε να το δούμε λίγο αναλυτικά. Ακριβώς, τα ζώδια. Ακριβώς τα ζώδια πάμε να δούμε, ναι. Ωραία. Τον κρυό. Ξεκινάμε λοιπόν με τον κρυό. Όπου στον κρυό βγαίνουν στο κύκλο αυτών περισσότερο οικονομικά ζητήματα, ιδιαίτερα οικονομικά τα οποία αφορούν τρίτα πρόσωπα και που λειτουργούν ιδιαίτερα πιεστικά και πιθανά να οδηγηθούν και σε κάποιες αποφάσεις λόγω ανάγκης οι κρυοί, που δεν είναι απαραίτητο ότι τους συμφέρουν, αλλά θα πρέπει να κάνουν κάποιες κινήσεις προκειμένου να ξεμπερδέψουν με τα οικονομικά τους ή να τα βάλουν σε ένα καλύτερο δρόμο. Ωστόσο είναι σημαντικό να τα μεθοδεύσουν όσο καλύτερα μπορούν. Καθώς επίσης και η ερωτική ζωή των κρυών περνά μέσα από μια διαδικασία έντονων διλημάτων και ιδιαίτερα φορτισμένων συναισθηματικών καταστάσεων, πολύ πιθανά να κλείσει ένα σημαντικό κύκλος στη ζωή τους και να ανοίξει ένας καινούριος βεβαίως, γιατί πάντα όταν κλείνει ένας κύκλος ανοίγει ένας άλλος. Αυτός ο κύκλος πλέον αφορά τα επαγγελματικά τους, τα προσωπικά τους. Τα ερωτικά τους. Τα ερωτικά τους, μάλιστα. Και στα επαγγελματικά θα μπορούσε να γίνει αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσαν να κλείσουν ένα κύκλο ο οποίος έχει να κάνει με τη δουλειά τους και να μπουν σε ένα καινούριο χώρο.
Δηλαδή να φύγουν από κάτι που μπορεί να τους πιέζει πάρα πολύ και να μπουν σε κάτι καινούριο ή που δεν τους συμφέρει οικονομικά. Μάλιστα. Είναι σε μια φάση αλλαγών γενικότερα οι κρύοι. Ιδιαίτερα οι κρύοι που έχουν γεννηθεί 31 Μαρτίου, 1 και 2 Απριλίου. Τώρα, για τους κρύους που έχουν γεννηθεί 18 και 19 Απριλίου, η ερωτική του ζωή περνά σε μια νέα φάση, είτε μέσα από μια νέα ερωτική ιστορία, είτε από έναν παλαιότερο κύκλο που επανέρχεται, ένα πρόσωπο το οποίο έχει να κάνει με το παρελθόν τους που επανέρχεται. Μάλιστα. Τώρα, για τους Ταύρους, πολύ σημαντική η έκκληση αυτή γίνεται απέναντί τους και τους φέρνει αντιμέτωπους με πρόσωπα και καταστάσεις, οι οποίες αφορούν τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών τους. Πολύ πιθανά οι Ταύροι να βρεθούν, ιδιαίτερα του Δευτέρου Δεκαημέρου, μπροστά σε τελειωτικές ή οριστικές καταστάσεις, ιδιαίτερα αν έχουν μία μόνιμη σχέση ή γάμο. Μπαίνουν σε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού και αξιολόγησης του τι τελικά, πόσο ευχαριστημένοι είναι από αυτό που έχουν. Μια περίοδο κρίσης θα λέγαμε, των προσώπων με τον οποίο μοιράζονται την καθημερινότητά τους. Και στον τομέα των επαγγελματικών τους γίνεται αυτό, που θα υπάρξουν και εδώ σημαντικές εκαθαρίσεις και από πρόσωπα και από καταστάσεις, οι οποίες πιθανά να τους πιέζουν. Ιδιαίτερα για τους Ταύρους που έχουν γεννηθεί 30 Απριλίου, 2, 3 και 4 Μαΐου. Επίσης, για αυτές τις ημερομηνίες δεν αποκλείεται να υπάρξει και μια πολύ σημαντική ερωτική ιστορία, η οποία θα γίνει και το εφαλτήριο όλων αυτών των αλλαγών. Μάλιστα. Να περάσουμε στους διδύμους, όπου η περίοδος τους βγάζει πίεση σε ό,τι αφορά τα εργασιακά τους. Μπορεί να περάσουν διλήμματα σε σχέση με το πώς πρέπει να κινηθούν. Η καθημερινότητά τους γίνεται πολύ έντονη, κινούνται σε πολύ γρήγορους ρυθμούς, αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες στην περίοδο αυτή, σε ό,τι αφορά τη δουλειά τους, από αυτές που ήδη έχουν. Και αυτό μπορεί να κληθούν να εξυπηρετήσουν και ανάγκες άλλων, και αυτό να τους πιέσει. Επίσης, καλό είναι να προσέχουν το παρασκήνιο που μπορεί να λειτουργεί στον εργασιακό τους χώρο και που μπορεί να μην λειτουργεί υπέρ τους. Ή ακόμα είναι μια εποχή που μπορεί να τους βγάλει και παρελθοντικά ζητήματα, τα οποία υπάρχουν σαν εκκρεμότητες και τώρα τις βρίσκουν μπροστά τους περισσότερο απαιτητές. Ιδιαίτερα για τους διδύμους που έχουν γεννηθεί 1, 2 και 3 Ιουνίου. Μάλιστα. Έτσι. Τώρα να πούμε για τους διδύμους που έχουν γεννηθεί 19 και 20 Ιουνίου, υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουν και νέα δεδομένα στην ερωτική τους ζωή. Ή ακόμα να έχουν και μια σημαντική πρόταση συνεργασίας την περίοδο αυτή. Πολύ ωραία πράγματα για τους διδύμους. Ναι, είναι αρκετά καλά. Εκείνοι που είναι αρκετά ευνοημένοι είναι οι καρκίνοι. Μάλιστα. Γιατί η έκλειψη αυτή δεν είναι δυσαρμονική με το ζώδιό τους. Ωστόσο, δεν την αποφεύγουν την πίεση. Ιδιαίτερα καλούνται να πάρουν αποφάσεις. Αν έχουν παιδιά, είναι μια εποχή που μπορεί να τους απασχολήσουν περισσότερο τα ζητήματα των παιδιών τους και να χρειαστεί να τα στηρίξουν περισσότερο. Επίσης, αν η διάθεσή τους είναι να μεθοδεύσουν σχέδια, ιδέες, να τα προωθήσουν, αυτή την περίοδο θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και μάλιστα ενδεχομένως να αναλάβουν και κάποιες αρκετά σοβαρές δεσμεύσεις σχετικά με τα σχέδιά τους ή ακόμα να μπουν και σε νέα πεδία δράσης που πολύ πιθανά να τους είναι άγνωστα και να χρειαστεί να δουλέψουν περισσότερο πάνω σε αυτά. Μάλιστα. Επίσης, σημαντικό για τους καρκίνους και η εξελίξη στην ερωτική τους ζωή. Να πω λίγο κάτι, να αλλάξουμε λίγο τη φωτογραφία, γιατί είμαστε ακόμα στους διδύμους, έχουμε περάσει στους καρκίνους. Έτσι, για να το έχετε και εσείς, γιατί ξέρω ότι το ανεβάζετε στο My Astro. Οπότε να μην παραπληροφορούμε όσους λατρεύουν την αστρολογία όπως εγώ. Οπότε τώρα λέμε τους καρκίνους, συνέχισε Ολυμπία μου. Λέγαμε λοιπόν για τους καρκίνους ότι είναι πολύ σημαντικές οι εξελίξεις και για την ερωτική τους ζωή αυτή την περίοδο. Είτε αν έχουν μία σχέση, μπορεί να αναλάβουν μία επιπρόσθετη ευθύνη, δηλαδή να μπουν στη διαδικασία να συγκατοικήσουν ή να την κάνουν πιο επίσημη. Μάλιστα. Και για τους αδέσμευτους τους καρκίνους πιθανά μία νέα ερωτική ιστορία και μάλιστα με ένα πρόσωπο που ενδεχομένως να έχουν και σημαντική διαφορά ηλικίας, φαίνεται να έρχεται κοντά τους, ιδιαίτερα για τους καρκίνους που έχουν γεννηθεί 2, 3 και 4 Ιουλίου. Μάλιστα. Πάμε στα λιοντάρια. Λέοντες. Τα λιονταράκια τα οποία έχουν μπροστά τους μία περίοδο που θα πρέπει να παλέψουν πάρα πολύ για να κερδίσουν αυτά που θέλουν. Μάλιστα. Ναι. Δεν είναι εύκολα, ξέρω την οροσκόπο σου. Ναι. Και ο άνθρωπος που χειρίζεται εδώ πέρα όλα τα πράγματα, ο Κώστας μας Λέων είναι. Οπότε καταλαβαίνεις, έχει πέσει τώρα η ψυχολογία του. Έχει πέσει εγώ και ο Ρουδίκη, ναι. Για πες, Ολυμπία μου. Λοιπόν, θα πρέπει να παλέψουν πολύ για να κερδίσουν αυτά που θέλουν. Και θα πρέπει να παλέψουν και για να κάνουν και τους άλλους να πιστέψουν σε αυτούς. Το σίγουρο είναι ότι θα θελήσετε να μπείτε σε μια διαδικασία μιας νέας έναρξης πραγμάτων, πιθανά σε ό,τι αφορά και τον επαγγελματικό τομέα.
που βεβαίως ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Αλλά αν το μεθοδεύσουν σωστά, θα έχουν πολλές δυνατότητες να πετύχουν. Επίσης, προσοχή και στις σχέσεις με τα οικεία πρόσωπα, με τα πρόσωπα της οικογένειας. Υπάρχει περίπτωση να αντιταχθούν στα σχέδια των λιονταριών αυτή την περίοδο. Και μπορεί να έρθουν και σε σύγκρουση. Μάλιστα. Με ένα πρόσωπο από τον οικογενειακό τους χώρο, είτε είναι σύζυγος είτε είναι γονιός. Επίσης, προσοχή και στις σχέσεις με τον σύντροφό τους, ιδιαίτερα για τα λιοντάρια που έχουν γεννηθεί 2, 3 και 4 Αυγούστου. Μπορεί να ζορίσουν τα πράγματα και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε και κάποιους οριστικές αποφάσεις, έτσι, ρήξεις. Να με μιλήσετε και αγχώνομαι. Που δεν είναι καν το ζωδιό μου, είναι ο οροσκόπος μου μόνο, φαντάσου. Είναι πιο σημαντικός. Αλήθεια, ευχαριστώ πολύ, Ολυμπία. Τώρα με ανέβησες κι άλλο. Το λέω γιατί είναι έτσι. Ο οροσκόπος είναι πιο σημαντικός από το ηλιακό ζώδιο, γιατί από εκεί ξεκινάει ο γενέθλιος χάρτης. Μάλιστα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται τα λιοντάρια να έχουν κάποια ανοίγματα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά τους. Που φαίνεται ότι μπορεί να τους εξυπηρετήσουν το διάστημα αυτό, ιδιαίτερα για τα λιοντάρια που έχουν γεννηθεί 21 και 22 Αυγούστου. Μάλιστα. Και υπάρχει το ενδεχόμενο και μιας νέας έναρξης στην ερωτική τους ζωή. Μάλιστα. Για αυτές τις ημερομηνίες. Και πάμε στους Παρθένους. Πάμε στους Παρθένους. Όπου και εδώ δεν είναι κακή η έκλειψη για τους Παρθένους. Φωτίζει περισσότερο το χώρο των συναλλαγών τους, των επαφών τους, των συναναστροφών τους. Οι οποίες μπαίνουν σε μία νέα βάση. Και μπορεί να υπάρξουν και οι συνθήκες εκείνες που θα τους εξυπηρετήσουν πολύ σε ό,τι σχεδιάζουν να κάνουν. Μάλιστα. Είτε ακόμα με τη μεθοδικότητα και την οργάνωσή τους να καταφέρουν να ανοίξουν κάποιες πόρτες που χρειάζονται προκειμένου να προωθήσουν αυτά που θέλουν. Και θα μιλήσουν πιο εύκολα οι Παρθένοι και θα τους κατανοήσουν καλύτερα οι άλλοι. Μάλιστα. Και η κοινωνική τους ζωή έχει μια πολύ καλή δυναμική και νέα πρόσωπα μπαίνουν στο παιχνίδι τώρα. Και πολύ πιθανά ένα πρόσωπο μεγαλύτερο σε ηλικία να τους βοηθήσει, να τους εξυπηρετήσει στα σχέδιά τους. Μάλιστα. Και πάμε στους ζυγούς, όπου οι ζυγοί όλη αυτή την περίοδο και τώρα πολύ περισσότερο εκείνο που τους προβληματίζει ιδιαίτερα είναι ο τομέας των οικονομικών τους. Έχουν ζοριστεί αρκετά οι Κρήτοι το τελευταίο χρονικό διάστημα, έτσι δεν είναι? Η ζυγή, ναι, η ζυγή εννοούσα. Έχουν ζοριστεί αρκετά. Και τώρα είναι πολύ πιθανό να βρεθούν και μπροστά σε παλιότερες οικονομικές ιστορίες ή κινήσεις που έρχονται προς τη μεριά τους πιο απαιτητικές και τους ζορίζουν. Το άλλο σενάριο είναι να αναλάβουν κάποιες επιπρόσθετες ευθύνες, οι οποίες να μην τις αντέχουν, αλλά να πρέπει να τις διεκπαιρεώσουν. Αλλά ωστόσο να έχουν ένα όφελος οικονομικό για αυτούς οι ευθύνες που θα αναλάβουν, ιδιαίτερα στον χώρο της δουλειάς τους. Επίσης, είναι πιθανό να αλλάξει η κατάσταση των οικονομικών τους στην περίοδο αυτή. Μάλιστα. Και να, μέσα από τη δική τους προσπάθεια, να μπορέσουν κάπως να ισορροπήσουν τα πράγματα. Σημαντικό είναι επίσης ότι βάζουν προτεραιότητες στη ζυγή και αξιολογούν τι είναι σημαντικό πλέον και τι όχι. Γίνεται ένα είδος ξεκαθάρισμα με τις ανάγκες τους και με το τι θεωρούν αναγκαίο και τι θεωρούν περιττό. Μεγάλη προσοχή επίσης σε παρασκηνιακές κινήσεις που την περίοδο αυτή μπορεί να λειτουργούν πίσω από την πλάτη τους. Καλό είναι να μην εμπλέκονται πουθενά. Μάλιστα. Και έτσι και έτσι, δηλαδή, ουσιαστικά για τους ζυγούς λίγο, έτσι. Ορίστε. Έτσι και έτσι τα πράγματα για τους ζυγούς. Ναι. Δυστυχώς. Είναι περισσότερο στο πώς θα κινηθούν αυτοί. Έτσι. Και ας δούμε το επόμενο ζώδιο. Και τι προτεραιότητες θα βάλουν στη ζωή τους. Μάλιστα. Και πάμε στους πρωταγωνιστές. Στους Σκορπιούς. Ναι, ναι, ναι. Άμα γίνεται η σελήνη στο ζώδιό σου, αυτά είναι. Ναι. Λοιπόν, όπου ανοίγει ένας νέος κύκλος πραγμάτων στη ζωή τους, ο οποίος έχει να κάνει και με τα επαγγελματικά τους και με τα προσωπικά τους. Και βεβαίως υπάρχει το ενδεχόμενο εδώ να αναλάβουν επιπρόσθετες ευθύνες ό,τι αφορά τη δουλειά τους. Από τη μία θα τους ζορίσουν, αλλά από την άλλη θα τους ανοίξουν πολύ σημαντικούς δρόμους για παρακάτω. Έχει έρθει η ώρα, από ό,τι φαίνεται, να αλλάξουν πολλά από τα σενάρια στον επαγγελματικό τους χώρο και να δρομολογήσουν εξελίξεις, οι οποίες ενδεχομένως να τους δώσουν πολύ μεγάλο ωφέλη. Βεβαίως με το αντίστοιχο τίμημα, έτσι. Ιδιαίτερα για τους Σκορπιούς που έχουν γεννηθεί 3, 4 και 5 Νοεμβρίου. Για αυτούς τους Σκορπιούς θα υπάρξουν εξελίξεις και στην ερωτική ζωή. Πολύ πιθανά μια σχέση που υπάρχει ήδη στη ζωή τους μπαίνει σε μια νέα βάση μεγαλύτερης δέσμευσης ή επισημοποίησης. Αλλά αν ανήκουν στους αδέσμευτους Σκορπιούς, υπάρχει και εδώ το ενδεχόμενο μιας νέας ερωτικής γνωριμίας και μάλιστα με ένα πρόσωπο που μπορεί να έχουν διαφορά ηλικία ή με ένα πρόσωπο πολύ σημαντικό. Α, μάλιστα. Ωραία. Πάμε στους τοξότες. Μάλιστα. Όπου οι τοξότες βιώνουν την έκλειψη αυτή περισσότερο εσωτερικά. Βρίσκονται σε μια φάση αναθεώρησης πολλών πραγμάτων. Τόσο σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά τους, όσο αφορά και την προσωπική τους ζωή. Αλλά από την άλλη μεριά έχουν μπει και σε μια διαδικασία προετοιμασίας, οργανώνουν τα σχέδιά τους και τις ιδέες τους, προκειμένου παρακάτω να τα βγάλουν
προς τα έξω με έναν πιο μεθοδευμένο τρόπο. Mm-hmm. Βεβαίως και εδώ θα πούμε ότι είναι καλό να προσέξουν το παρασκήνιο την περίοδο αυτή, την οποία μπορεί να οργανώνεται μέσω άλλων, είτε και εκείνοι να συμμετέχουν στο παρασκήνιο αυτό. Μάλιστα. Από την άλλη μεριά υπάρχει και το ενδεχόμενο να προετοιμάζεται και ένα είδος συνεργασίας, το οποίο αφορά τα επαγγελματικά τους, που βρίσκεται σε ένα στάδιο μεθόδευσης αυτή τη στιγμή και που παρακάτω θα το βγάλουν προς τα έξω και που θα λειτουργήσει και αρκετά καλά. Ή ακόμα κάτι που είχαν προσπαθήσει παλιότερα στα επαγγελματικά τους και να μην τους είχε βγει, να επανέλθει την περίοδο αυτή με καλύτερους όρους. Και η ερωτική ζωή συμμετέχει σε όλες αυτές τις καταστάσεις. Είναι πολύ πιθανό να έχουν μια σχέση η οποία να έχει μυστικό χαρακτήρα και να τους ταλαιπωρήσει και λίγο. Μάλιστα. Να έρθουμε και στους εγώ καιρούς. Έτσι, αναμένω το σύνορα. Γιατί να μην είμαι κρυός, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί γίνεται αυτό το λάθος. Γιατί ξεκινάς να ρωτήσω κάτι, Ολυμπία. Ολυμπία, να σε ρωτήσω κάτι. Λοιπόν. Με ακούς. Γιατί ξεκινάνε τα ζώδια από τον κρυό και όχι, για παράδειγμα, από τον υδροχό. Εδώ ο Κώστας μας θα τα φτιάξει όλα. Θέλω να σε ρωτήσω γιατί τα ζώδια ξεκινάνε από τον κρυό πάντα και όχι, για παράδειγμα, από τον υδροχό που είναι το Γενάρη. Γιατί ο κρυός είναι η αρχή του ζωδιακού. Α, εννοείς πλανητικά δηλαδή ότι είναι στην αρχή. Είναι το μηδέν. Είναι από εκεί, είναι η γέννηση. Α, ο κρυός αντιπροσωπεύει τη γέννηση. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Μάλιστα. Άντε να ακούσουμε τα κοκεράκια, γιατί εκτός από μένα μπορεί να θέλουν να ακούσουν κι άλλοι. Πολύ σημαντική και για εσάς τους εγώ καιρούς η έκλειψη αυτή. Μια και σας βάζει στη διαδικασία να διεκδικήσετε με μεγαλύτερο σθένος ό,τι επιθυμείτε, τα σχέδιά σας, όλα αυτά που μέχρι τώρα μπορεί να έχετε στο μυαλό σας, αλλά που για κάποιο λόγο δεν τα έχετε βάλει σε εφαρμογή. Και που βεβαίως θα σας δοθούν και βοήθειες που χρειάζεστε για να εξελιχθείτε και να τα εξελίξετε. Και πολύ πιθανά να δεχτείτε και μια. Έλα, καλά σας λέω, έτσι. Και μια σημαντική βοήθεια από ένα φιλικό σας πρόσωπο. Είτε να θελήσετε να ξεκινήσετε κάτι καινούριο. Με ένα πρόσωπο από το φιλικό σας κύκλο με το οποίο έχετε δυνατότητα μια καλή συνεργασία. Γενικά ο φιλικός κύκλος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο την περίοδο αυτή. Μάλιστα. Και καινούργια πρόσωπα τα οποία μπαίνουν στη ζωή σας εξελίσσονται σε πολύ καλές φιλικές σχέσεις. Γενικά υπάρχει μια έντονη σύστηξη σχέσεων σε όλο αυτό το διάστημα και θα ανακαλύψετε ότι και κάποια πρόσωπα είναι πολύ πιθανά πιο κοντά σας από ό,τι περιμένατε. Και η ερωτική ζωή κινείται σε αρκετά καλούς ρυθμούς και βεβαίως είναι πολύ πιθανό και κάποιο νέο πρόσωπο να μπει στη ζωή σας και να αλλάξει τα μέχρι τώρα δεδομένα σας. Ιδιαίτερα για τους εγώκερους που έχουν γεννηθεί 2, 3 και 4 Γενάρη. Με ακούτε? Πες μου, Ολυμπία, μου σ' ακούμε, είναι κανονικά. Εγώ σ' ακούω εδώ πέρα το ζωδιό μου, λες. Ωραία. Συνεχίζουμε με τον υδροχό, όπου εδώ ενεργοποιείται ο τομέας της καριέρας. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο όλο το διάστημα αυτό. Ναι, ναι. Και οι υδροχόοι θα θελήσουν να διεκδικήσουν πιο έντονα τα πράγματα που νιώθουν ότι τους ανήκουν. Μάλιστα. Όχι εύκολα. Γιατί συχνά πυκνά τους βγαίνουν μπροστά τους δυσκολίες τις οποίες θα πρέπει να ξεπερνούν. Ωστόσο θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από σκληρή δουλειά και να προβληθούν και να αναγνωριστεί αυτό που κάνουν. Ωραία. Είναι, θα λέγαμε, μια περίοδος προκλήσεων για τους υδροχόους. Όπου μπορούν να καταφέρουν να κατακτήσουν πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία θα τους ανοίξουν και το δρόμο για παρακάτω. Μάλιστα. Συχνά όμως θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και για μάχη. Ιδιαίτερα οι υδροχόοι που έχουν γεννηθεί 30 και 31 Γενάρη, αλλά και 1η Φλεβάρη. Τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά και τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Σωστό αυτό που λες και είναι το πιο σημαντικό από όλα. Βεβαίως. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω βασικά. Ακριβώς. Για την ακρίβεια. Επίσης, ό,τι είναι πολύ φθαρμένο και δεν τους εξυπηρετεί πλέον, είναι πολύ πιθανό να βγει από τη ζωή τους και να παραχωρήσει τη θέση τους σε καινούργιες καταστάσεις, ιδιαίτερα για τους υδροχούς που έχουν γεννηθεί στις παραπάνω ημερομηνίες, αλλά ακόμα, που είπαμε πριν, αλλά ακόμα και στις 2 Φεβρουαρίου. Μάλιστα. Και τελειώνουμε με τα ψαράκια μας. Ναι. Ότι, και εδώ θα πούμε ότι είναι αρκετά επικοδομητική η έκλειψη αυτή για τους ηχθείς, ναι, και θα τους δώσει τη δυνατότητα να πετύχουν πολλά από αυτά που έχουν στο μυαλό τους. Μια και θα έχουν και την ενέργεια και τη διάθεση να ολοκληρώσουν τις προσπάθειές τους με πολύ καλά αποτελέσματα. Και βεβαίως όλο αυτό έχει να κάνει και με τις προηγούμενες προσπάθειες που έχουν αρχίσει εδώ και καιρό και αφορούν τα σχέδιά τους, τα πράγματα που θέλουν να πετύχουν, που τώρα όχι μόνο ολοκληρώνονται, αλλά τους ανοίγουν και καινούργιους δρόμους. Είναι γενικότερα μια εποχή επέκτασης για τους ηχθείς και θα θελήσουν να κάνουν καινούργια πράγματα και να μπουν και σε καινούργια γνωστικά πεδία και να ανοίξουν και νέους κύκλους ενδιαφερόντων. Και όλο αυτό θα τους διαμορφώσει και ένα καινούργιο σκηνικό ζωής. Ακόμα για τους ηχθείς υπάρχει και το ενδεχόμενο ενός ταξιδιού. Ή να ανοίξουν κάποιες συναλλαγές με το εξωτερικό, κάποια μορφή συναλλαγής με το εξωτερικό.
Ακόμα, αν υπάρχουν νομικά ζητήματα, πολύ πιθανά να μεθοδευτούν με έναν ικανοποιητικό τρόπο για τους ιχθύς. Και επίσης και η ερωτική ζωή μπορεί να ανοίξει ένα νέο κύκλο, ιδιαίτερα για τα ψαράκια που έχουν γεννηθεί 1η, 2 και 3 Μαρτίου. Ωραία, μάλιστα. Δεν είναι όλα κακά. Όταν ακούμε κλήψεις μας πιάνει λίγο ένας φόβος. Ναι. Αλλά δεν είναι πάντα όλα κακά και για όλους. Υπάρχουν και θετικά. Υπάρχουν και θετικά, απλά κάποια πράγματα εξελίσσονται πιο εύκολα και για κάποιους άλλους πιο δύσκολα. Και τι να κάνουμε, ο σταθερός σταυρός τραβάει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ζόρι. Μάλιστα. Έτσι, δηλαδή οι τάβε, οι λέοντες, οι σκορπιοί και οι υδροχόοι. Αλλά είναι δυνατή και θα το ξεπεράσουμε, δεν τίθεται θέμα. Έτσι, σε θέλει αισιόδοξη. Μ' αρέσει που είσαι τόσο αισιόδοξη. Γιατί και αυτός είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας, ζήσει τη ζωή και ό,τι δεν λύνεται, κόβεται ουσιαστικά. Ακριβώς. Οπότε πάμε παρακάτω για τα καλύτερα. Έτσι. Ολυμπία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε υπέροχα. Ευχαριστούμε και πολύ. Και πάλι σε όλους. Θα τα πούμε τη Δευτέρα φυσικά με προβλέψεις εβδομαδιαίες φυσικά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά.